Καλησπέρα σας, φιλόλογος και συγγραφέας. Μόλις μας ήρθατε από τα Χανιά για την παρουσίαση. Μετά από περιπέτεια, ναι. Δεν είστε όμως μόνοι, έχουμε στο στούντιο, σας συνοδεύει και ο γιος. Βέβαια. Ο ένας από τους τρεις, ο Διονύσης. Να καλησπέρισουμε και το Διονύση, δεν τον ακούμε βέβαια τώρα έτσι όπως κάθισε, αλλά τον έχουμε ως παρουσία εδώ. Με αφορμή ένα βιβλίο σας, κυρία Καραθανάση, γιατί αυτό μας έδωσε την αφορμή της ραδιοφωνικής μας συνάντησης, που η αλήθεια είναι ότι όταν διαβάζεις τον τίτλο «Η Αμερικανική Σχολή Κρήτης», μας αποπροσανατολίζει λίγο. Είναι αλήθεια. Πάει ο νους στην αρχαιολογική. Ακριβώς, σε ένας καφές. Καμία σχέση. Να πούμε λοιπόν πού πρέπει να πάει το μυαλό μας. Πρώτα απ' όλα να συμπληρωθεί ο τίτλος. Βεβαίως. Ναι, είναι... έχουμε και... Ο οποίο θα μας το εξηγήσετε κιόλας. Ναι, βέβαια. Το υπόλοιπο. Που είναι η Αμερικανική Σχολή Κρήτης 1837-1843. Υπότιτλος «Από το κίνημα του τσαγιού στον πρώτο πόλεμο του οπίου». Δελεαστικό ακούγεται αυτό, γιατί είναι, αφορά έτσι περιόδους σημαντικές. Πολύ ιδιαίτερες. Ναι. Και επειδή αυτό το θέμα δεν είναι γνωστό ή τόσο γνωστό, δηλαδή η λειτουργία αυτής της Αμερικανικής σχολής, που είπαμε δεν έχει να κάνει με αρχαιολογικές έρευνες και ενδιαφέροντα του παρελθόντος μας, του αρχαιολογικού. Όχι. Πώς εσείς πέσατε πάνω του? Όπως έλεγα και κάποτε που με ρωτούσαν πριν από λίγο καιρό στα Χανιά, το θέμα με βρήκε, δεν το βρήκα εγώ. Ήρθε και μου σερβιρίστηκε στο πιάτο. Ψάχνοντας για κάποιο άλλο θέμα σε εφημερίδες της εποχής του 1948, πέφτω πάνω σε ένα δημοσίευμα του Τωμαδάκη, του καθηγητή της Βυζαντινής Φιλολογίας, που είχε διατελέσει τότε και προϊστάμενος διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, ο οποίος έχοντας υπόψη του κάποιο φυλάδιο που φυλασσόταν και φυλάσσεται ακόμα στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, έγραψε ένα δημοσίευμα στον Κήρυκα των Χανίων το 1948 με θέμα «Αμερικανικών σχολείων στα Χανιά». Δεν ήταν αυτό το αντικείμενό μου, δεν είχα ιδέα περί της ύπαρξης αυτού του σχολείου. Το διάβασα, απόρρισα και λέω άστο, θα το ψάξω μια άλλη φορά. Για άλλη φορά άργησε να έρθει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το κίνητρο. Και άρχισα να ψάχνω. Είχατε όμως, τώρα το έχετε κι εσείς, γιατί θα πρέπει να πούμε για τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν, ότι εσείς έχετε σπουδάσει, υπήρξατε φιλόλογος στα Χανιά, συγγραφέας βεβαίως, γεννημένη στην Αθήνα, αλλά στα Χανιά έχετε ζήσει το περισσότερο της ζωής σας. Έτσι, ναι. Και ήσασταν και σύζυγος του αείμνηστου Γεώργη Μανουσάκη, του γνωστού ποιητή. Ναι. Που μάλιστα είχε βραβευτεί από το Δήμο Ηρακλείου και με το βραβείο Νίκος Καζαντζάκης. Το 77, σωστά. Οπότε έχετε σπουδάσει και αρχαιολογία. Ναι, έχω τελειώσει το φιλολογικό τμήμα, το κλασικό δηλαδή τότε, και το τμήμα ιστορίας αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οπότε ίσως αυτό σας βοήθησε και περισσότερο. Αυτό όταν ήταν να φύγω, να διοριστώ, πήρα το διοριστήριο με πολύ μεγάλη μου θλίψη για την Κρήτη. Δεν σας άρεσε αυτή η προοπτική, Καθόλου. Αλλά τώρα δεν φεύγω από εδώ, από τον παράδεισο, τον κρητικό, που λέω. Λοιπόν, μου έλεγε κάποιος καθηγητής του Πανεπιστημίου, κοίταξε τώρα που θα πας να ψάξεις το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, να κάνεις έρευνες, θα βρεις πράγματα. Και... ό, θαύματος. Δεν έψαξα βέβαια τότε, διότι δεν πού χρόνος. Σχολείο, τρία παιδιά να μεγαλώσω, μόνη μου εδώ χωρίς καμιά βοήθεια. Δεν υπήρχε δυνατότητα. Λοιπόν, όταν τα παιδιά μεγαλώσανε, εγώ έφυγα και από το σχολείο και είχα χρόνο να ασχοληθώ με άλλα πράγματα και μου έπεσε αυτό. Περιέργεια ήταν αυτό. Το κίνητρο... ήταν η περιέργεια που μου δημιουργήθηκε να ψάξω να δω τι είναι αυτό. Αν δεν έχεις περιέργεια,
επιστημονική. Σωστά, μια αφετηρία. Δεν προχωράς. Σας πήρε λοιπόν η έρευνα αυτή 4 χρόνια, κύριε ναι. Καραθανάση, ναι. για να καταλήξετε πού. Εδώ θέλουμε τώρα να μας ναι. δώσετε τα φώτα σας. Πήρε 4 χρόνια με διαρκή μερικές φορές και 10 ώρες δουλειά την ημέρα, για να καταλήξω σε αυτό το βιβλίο που είναι αρκετά ογκώδες. Είναι σχεδόν 500... 464, ναι. Μεγάλου σχήματος. Ναι. Βιβλίο. Πείτε μας λοιπόν για αυτήν τη σχολή, πώς έφτασαν οι Αμερικανοί εδώ, είχαν όντως εκπαιδευτικούς σκοπούς ή τα κίνητρα ήταν διαφορετικά. Κοιτάξτε, αυτά τα βρίσκεις μόνο ψάχνοντας. Η αρχή ήταν αυτό που λέγανε ότι ήταν εκπαιδευτική, και το Μαδάκη στο άρθρο του έγραφε για φιλεκπαιδευτική εταιρεία. Αλλά στο πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι, να πούμε και χρονικά που βρισκόμαστε, ναι, ναι, να έτσι λίγο... τι επικρατεί στο νησί. Ναι, είμαστε λοιπόν στο έτος, θα πάω λίγο πίσω, το βιβλίο λέει ότι η σχολή αρχίζει το 1837. Στην Κρήτη η σχολή. Θα πάω λίγο πιο πίσω. Θα πάμε στην Δύση, mm-hmm. στην Αμερική. Για να σας εξηγήσω ναι. τι είπα να πει το κίνημα του τσαγιού και ο πόλεμος του οποίου. Βεβαίως. Λοιπόν, και εδώ ο τίτλος είναι μας πάει από τη Δύση, ναι. Αμερική, στην Ανατολή, στο οποίο Κίνα. Ναι. Συνδέονται, δεν είναι άσχετα. Όπως και η χρονολογία 1837-1843 δεν είναι άσχετη, γιατί δηλώνει την εξαετία που λειτουργήσε η σχολή. Κάποτε άνοιξε και πολύ γρήγορα, μετά από 6 πολύ χρόνια γρήγορα. έκλεισε. Και υπήρχε λόγος που έκλεισε. Ωραία. Ας το δούμε, αλλά δεν λοιπόν. Ήταν λόγος που προερχόταν από την Κρήτη. Ναι, γιατί η σχολή είχε επιτυχία. Βέβαια και τη θέλανε. Λοιπόν, όταν συνέβη η ανεξαρτησία της, τα λέω συνοπτικά τώρα, βεβαίως, θα τα δείτε στο βιβλίο, όταν συνέβη η ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και ξεκόπηκαν από τη μητέρα Αγγλία, mm-hmm. Για τα πρώτα χρόνια η εκκλησία της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαρτιόταν από την Αγγλικανική της Αγγλίας. Κάποια στιγμή σκέφτηκαν ότι πρέπει και αυτοί να αποκτήσουν την αυτονομία τους. Πράγμα που έγινε, αποκτούν το δικό τους καταστατικό χάρτη και από εκεί και πέρα αρχίζουν να λειτουργούν, περικόπτονται καθόλου οι σχέσεις της μητέρας εκκλησίας της Αγγλικανικής με την εκκλησία της Αμερικής, που την ονομάσανε επισκοπική εκκλησία, προτεστάντες είναι, αλλά είναι η σέκτα των επισκοπιανών, δεν αποκόπηκε, είναι σχέση μητέρας θυγατέρας. Είπανε όμως κάποια στιγμή ότι αφού πολιτικά αυτονομηθήκαμε, πρέπει να αυτονομηθούμε και θρησκευτικά. Και έτσι ιδρύθηκε η εκκλησία αυτή, η επισκοπική της Αμερικής, η οποία μαζί με την Αγγλικανική αποτελεί την Anglican Communion, μια κοινότητα. Και έχει πολλά κοινά σημεία, δεν μας ενδιαφέρουν ναι. αυτή τη στιγμή αυτά, απλώς άρχισε να κάνει η επισκοπική εκκλησία ό,τι έκανε και η Αγγλικανική, η Ιεραποστολή. Ναι, ήταν από τις προτεραιότητες, έτσι, ναι, τις σημαντικές. Ναι, ήταν ιδρύουν λοιπόν μια εταιρεία, ιεραποστολική, και στοχεύουν αρχικά στην ιεραποστολή, στην έγχρωμη ιεραποστολή μέσα στην Αμερική, στις γειτονικές περιοχές, με έδρα τη Νέα Υόρκη ήταν. Και βλέπουν ότι οι ιεραπόστολοι αρχικά ήταν εθελοντές. Βλέπουν όμως ότι το πράγμα δεν πολύ πετυχαίνει και αποφασίζουν να την κάνουν πιο, να κάνουν την εταιρεία αυτή την ιεραποστολική πιο συστηματική, και τη βάσισαν ότι κάθε χριστιανός πρέπει να είναι και ιεραπόστολος. Μάλιστα. Οπότε απλώθηκε. Θεωρείται υποχρέωση του χριστιανού, του προτεστάντη. Ναι. Βέβαια και κάθε χριστιανού είναι σύμφωνα με το... Ναι, να μεταδώσει την πίστη του και τα λοιπά. Λοιπόν, αποφασίσανε αυτό το πράγμα και ξεκινήσανε τις πρώτες προσπάθειες εντός της Αμερικής. Σιγά σιγά αρχίσανε να σκέφτονται ότι κάτι πρέπει να κάνουνε και για τον κόσμο τον εκτός Αμερικής. Και είχανε το σκεπτικό ότι η Αμερική είναι η... λέγανε, αυτά είναι γραμμένα σε βιβλία, κάποιοι μελετητές αυτών των ιεραποστολών, ότι η Αμερική είναι
η λύση που έδωσε ο Θεός για τη σωτηρία του κόσμου. Ναι, εγωιστική και επομένως, άποψη, έτσι πιστεύανε, αλλά, ναι. Μία, ναι, έτσι πιστεύανε και επομένως θέλουν να, αφού θέλουν να σώσουν τον κόσμο, πρέπει η εκκλησία, η επισκοπική εκκλησία να αγκαλιάσει τον κόσμο και να προσπαθήσει να επιβάλλει την αμερικανική φυσιογνωμία σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Επειδή έχουμε και μια απόσταση από την Αμερική, πώς επιλεχθήκαμε εμείς, ήταν η Μεσόγειος, περιοχή μας, πώς στράφηκαν προς εμάς? Αυτοί λοιπόν σκέφτηκαν ότι ένας πολύ καλός στόχος ιεραποστολής είναι οι μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι, δηλαδή η Μεσόγειος. Mm-hmm. Το υπομόχλιο, το μάτι ας πούμε για αυτή την... για την επίτευξη του στόχου ήταν η Ελλάδα, η οποία ήταν σε ένα κομβικό σημείο με την ιστορία που είχε, παρόλο που ήταν υπόδουλη. Σκεφτήκαν ότι θα προσπαθήσουν μέσω της Ελλάδας, αφού τη διαφωτίσουν, διαφωτισμός για αυτούς ήταν ο εκπροτεσταντισμός, αφού λοιπόν διαφωτίσουν τον κόσμο της Ελλάδας, να απλωθούν στους μουσουλμάνους και στους Εβραίους. Ως βάση λοιπόν. Ναι, ως βάση. Βέβαια δεν ήταν δυνατό να το καταφέρουν, το επιχειρήσανε, αλλά δεν μπορέσανε να το καταφέρουν, οπότε ξεκινάνε με την Ελλάδα και στέλνουν δύο ανθρώπους για διερευνητικά ταξίδια στην Ελλάδα. Η εταιρεία αυτή επισκοπική, άλλη εταιρεία έστειλε κάποιον άλλον για να δουν τι γίνεται. Ήταν ακόμα, μιλάμε για το 1828, μόλις το κράτος προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια. Είχαμε ακόμα, ναι, βέβαια, επανάσταση. Δεν είχε ακόμα υπογραφεί το πρωτόκολλο, ναι, του Λονδίνου το 1830. Λοιπόν, και έρχονται αυτοί, εμάς μας ενδιαφέρουν τώρα της Επισκοπικής Εκκλησίας, γιατί αυτή είναι η Αμερικανική Σχολή Κρήτης, από αυτή τη σέκτα. Έρχονται δύο, ανάμεσα ήταν ο ένας, ήταν ο Ρόμπερτσον λεγόταν, καθηγητής των ξένων γλωσσών, και ο άλλος ήταν ο Τζον Χιλ. Μάλιστα. Και ψάχνουν να δούνε που αρχικά μένουν, έρχεται πρώτα ο Ρόμπερτσον, μένει ένα χρόνο, γυρίζει πίσω, ξανάρχεται με το Χιλ, πάνε στην Τίνο, μένουν 6 μήνες, τα λέω γρήγορα, θα τα δείτε στο βίντεο. Ο στόχος τους ήταν να φύγουν από το νησί, πήγανε στην Τίνο για να μάθουν τη γλώσσα, τα ελληνικά, τα έθιμα του τόπου. Και μέσω αυτό να μπορέσουν και αποφασίσουν ότι ο πιο κατάλληλος χώρος για να κάνουν την ιεραποστολή τους ήταν η Αθήνα, η οποία, ναι, μιλάμε τώρα για το 1831, ναι, η οποία δεν ήταν η πρωτεύουσα του κράτους, γιατί είχε μεσολαβήσει το πρωτόκολλο του Λονδίνου, η απελευθέρωση, δεν ήταν, η πρωτεύουσα ήταν το Ναύπλιο. Ιδρύεται λοιπόν εκεί η σχολή Χιλ στην Αθήνα. Ο Ρόμπερτσον έρχεται με το τυπογραφείο για να τυπώνουν τα βιβλία τα δικά τους, τα φυλάδια, τα ιεραποστολικά, την Αγία Γραφή σε μετάφραση νεοελληνική, για να μπορεί να διαβάζει ο κόσμος, ναι, ναι. Και αποφασίζεται να ιδρυθεί η σχολή αυτή, η Χιλ, ιδρύεται 1831. Μία κριτικιά είναι η πρώτη βοηθός δασκάλα Ελληνίδα που έρχεται και βοηθάει είναι 12 χρονών, το 1831 το χειμώνα με 32, είναι η Ελισάβετ Κονταξάκη από τον Αλγιανό Κιδωνίας. Περίεργο, έτσι, πολύ και περίεργο για τον νεαρόν της, ναι, ηλικίας. Αυτή όμως εξελίχθηκε, είναι άλλο θέμα αυτό. Ναι. Ιδρύεται αυτή η σχολή. Η οποία και είναι στιγμή, η γνωστή, κυρία Καραθανάση, σχολή που υπάρχει μέχρι σήμερα. Ναι, και στον ίδιο τόπο. Στον ίδιο τόπο, πλάκα, ναι. Γιατί ίσως έχουν ακούσει οι φίλοι για τη σχολή αυτή. Είναι ένα ιδιωτικό σχολείο, ναι, και μάλιστα είναι πολύ ακριβό, έτσι. Είναι τα δεν ξέρω, τέκνα, δεν τα... Έχει πάντως κάποια τσουχτερά δίδακτρα. Το λέμε εμείς με μια μικρή παρένθεση στην ιστορία που λέτε, είχε έρθει και στην επικαιρότητα πριν ένα-δύο χρόνια με αφορμή τα παιδιά του νυν πρωθυπουργού που θα πήγαιναν να φοιτήσουν σε αυτό τη σχολή. Είναι αυτή λοιπόν, αυτή είναι η σχολή είναι, που είναι από τότε. Αυτή η σχολή είναι. Άλλα δεδομένα τώρα σήμερα. Ως προς αυτό όμως η σχολή, ναι, σε αυτό το τομέα η σχολή έχει παράδοση. Ναι. Διότι
μια και το θίξατε αυτό το ναι, θέμα. Ναι. Όταν μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα του Ελληνικού Βασιλείου από τον Ναύπλιο στην Αθήνα το 1834 και δεν υπήρχαν σχολεία, παρά υπήρχε αυτό το σχολείο το αμερικάνικο, το Ιεραποστολικό, όλοι, και ήρθανε στην Αθήνα όλοι, όλο το κλιμάκι ας πούμε, της κυβέρνησης, όλη η υψηλή, ας το πούμε, σε εισαγωγικά κοινωνία, έστελνε τα παιδιά της και τις κόρες κυρίως, γιατί το ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι το καινοτόμο στη σχολή αυτή ήταν ότι είχε σχολείο τμήμα και για κορίτσια. Λοιπόν, όλοι στέλνανε, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι πάντες, στέλνανε τα παιδιά τους στη σχολή Χιλ. Ναι. Είχε εξακτηνωθεί η σχολή και εκτός του μικρού ελληνικού βασιλείου, ακόμα και από την Κωνσταντινούπολη, από τη Μολδαβία, από τη Βλαχία έρχονταν και φοιτούσανε στη σχολή αυτή, δωρεάν βέβαια. Ναι. Εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή. Ναι. Βέβαια αργότερα ανοίχτηκε και σχολείο με δίδακτρα, γιατί οι απαιτήσεις ήταν πάρα πολύ περισσότερες. Ναι. Και κάποιος μάλιστα για τη σχολή αυτή είπε, το πανεπιστήμιο δεν είχε ιδρυθεί ακόμα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837, τέλος Απριλίου. Χαρακτήρισε μάλιστα τη σχολή αυτή, τη Χιλ, κάποιος, ως το Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Ναι, ότι ήταν τόσο υψηλό επίπεδο. Τόσο υψηλό επίπεδο. Και ήτανε. Οι εκπαιδευτικές. Ναι, ναι, οι παροχές. Παροχές. Και ήτανε. Αυτοί λοιπόν εξαρτιόνταν από την Αμερική. Κάποια στιγμή η Αμερικανική εταιρεία, η Ιεραποστολική, αποφάσισε να επεκτείνει τη δραστηριότητά της. Και η πρώτη σκέψη ήταν να πάνε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Προτιμήθηκε αρχικά η Κρήτη. Γιατί προτιμήθηκε η Κρήτη? Διότι ήταν στο τμήμα εκείνο της Μεσογείου που είχε πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς και αν ήμασταν σταυροδρόμοι, βέβαια. Ως νησί. Βέβαια. Οπότε είναι λοιπόν αφετηρία. Φτάνουμε πια, είμαστε στο 1835 και έρχεται ο ίδιος ο Χιλ στην Κρήτη, ναι, και στα Χανιά να διερευνήσει και να βρει τον διοικητή, τον Μουσταφά, να βρει προξένους κυρίως τον πρόξενο τον Αμερικανό και τον Εγγλέζο, και να βρει και τον Έλληνα, ο οποίος Έλληνας πρόξενος είχε πολύ μεγάλη απήχηση στους Ραγιάδες, γιατί υποστήριζε τα δικαιώματά τους. Να δημιουργήσει λοιπόν τις προϋποθέσεις, το κλίμα. Αυτό που βοήθησε, εκτός από το λόγο που είπαμε πιο πριν, ότι ήταν σταυροδρόμη η Κρήτη στην Ανατολική Μεσόγειο και ενδιέφερε πάρα πολύ, το άλλο ήταν ότι η Κρήτη ήταν αιγυπτιοκρατούμενη. Που σημαίνει ότι ήταν πιο εύκολο στόχος για τους Προτεστάντες, επειδή το Πατριαρχείο το 1836, το προηγούμενο χρόνο, είχε βγάλει μια εγκύκλιο που απαγόρευε, πρώτα απ' όλα κατηγορούσε τους Προτεστάντες Ιεραποστόλους ότι προσπαθούν να προσιλητήσουν, και απαγόρευε στους ντόπιους επισκόπους, μητροπολίτες, ιερείς, να επιτρέπουν την ίδρυση Προτεσταντικών Ιεραποστολικών Σχολείων. Ήταν καχύποπτα λοιπόν. Ήτανε το θέμα. Ο αντιβασιλέας, ο Μοχάμετ Άλι, η Μεχμέτ Αλής, που ήταν τότε, η Κρήτη ήταν αιγυπτιοκρατούμενη. Είχε παραχωρηθεί στους μεγάλες δυνάμεις, την είχαν παραχωρήσει ως αμοιβή για τη συμβολή τους στον πόλεμο των Τούρκων εναντίον της Επανάστασης, και του δώσανε, τον πληρώσανε ας πούμε με την Κρήτη. Γιατί είχε κάνει και πολλά έξοδα αυτός, ναι, με τις εκστρατείες του στην Πελοπόννησο. Ναι, ναι, ναι. Και στην Κρήτη και τον πληρώσανε, με αυτό δίνοντάς του το νησί. Αυτός όμως ήταν κάπως πιο ανοιχτό μυαλός, γιατί και στην Αίγυπτο προσπάθησε να ιδρύσει σχολεία, επέτρεψε την είσοδο ιεραποστόλων στην Αίγυπτο, και πιστέψανε ότι θα είναι πιο ανεκτικός αυτός. Ήταν και αυτό ένα σημαντικό κριτήριο. Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενανε. Όπως τα περιμένανε, και παρά την προετοιμασία που είχε κάνει ο Χιλ, που σας είπα προηγουμένως, παρά την ανοιχτοσύνη υποτίθεται του Μοχάμετ Άλι στους Ιεραποστόλους, παρά τη βοήθεια που είχαν από την Αμερική Ιεραπόστολη, παρά την συμπαράσταση που είχαν από τον Αμερικανό πρόξενο στα Χανιά, η έδρα των πρωτεύουσα ήταν το Ηράκλειο, αλλά η έδρα των προξενείων ήταν
στα Χανιά. Στα Χανιά. Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόξενος έπαιξε πολύ σπουδαίο και σημαντικό ρόλο. Παρά τα αυτά, οι δυσκολίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Αυτοί ήρθανε από την Αμερική, οι Ιεραπόστολοι. Είναι το ζευγάρι Μπέντον, Καρολίνα, Τζόρτζ και Καρολίνα Μπέντον. Και συνοδευόντουσαν αυτοί οι δυο από την αδερφή της Καρολίνας, 14 χρονών ήταν, τη Μέρι Σπένσερ. Λοιπόν, ήρθανε από την Νέα Υόρκη στην Αθήνα. Περάσανε ένα τρίμηνο στη σχολή Χιλ για να εκπαιδευτούν στο πώς διοικείται ένα σχολείο, να μάθουν πιο πολύ ακόμα τη γλώσσα, να μάθουν τη γλώσσα. Ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι ο Μπέντον, έχοντας σπουδάσει, είχε πολύ καλές σπουδές στην Αμερική. Μία από τις γλώσσες που είχε μάθει ήταν και τα ελληνικά. Τα αρχαία, βέβαια. Τα αρχαία ελληνικά. Ήταν τα ελληνικά. Ήταν μορφωμένοι, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί. Βέβαια, ναι. Ήταν πολύ μορφωμένοι. Ήξερε, και αυτό έχει σημασία που σας το λέω, ήξερε ελληνικά, λατινικά και εβραϊκά. Πολύ βασικές, ναι, για την εποχή εκείνη. Και... Λοιπόν, παρά τα αυτά, ήρθανε, τους υποδεχτήκανε, ο κόσμος το έμαθε εδώ ότι θα έρθουν και τους άνοιξε το σπίτι τους, οι πάντες τους καλοδεχτήκανε. Τα παιδιά φωνάζανε ο νέος δάσκαλος. Τον βλέπανε εκεί να κυκλοφορεί στην προκυμαία και ήταν ενθουσιασμένα. Οι έμποροι σταματήσανε κάποια κίνηση που είχαν κάνει να ιδρύσουν δικό τους σχολείο, γιατί εδώ δεν υπήρχε κάτι, ψωροσχολεία ήτανε. Αλλά η άδεια δεν δινότανε, γιατί για να ανοίξει το σχολείο έπρεπε να πάρει άδεια από τον αντιβασιλέα, τον Μοχάμετ Άλι. Σωστά. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Ένα πρόβλημα, ένα αγκάθι πολύ ισχυρό λοιπόν ήταν η άδεια. Πώς θα γίνει, ήρθανε Μάρτιο, είπαμε στην Αθήνα τον Νοέμβριο. Μείνανε 3 μήνες και έρχονται εδώ, φεύγουν Φεβρουάριο και φτάνουν Μάρτιο. Ένα ταξίδι, πολύ ημέρο. Φτάνουν Μάρτιο. Περνάνε από λιμοκαθαρτήριο. Ναι, καλά τα κάνετε και τα αναφέρετε αυτά, πολλά. Γιατί ήταν άλλες εποχές, άλλες συνθήκες. Ναι. Και έρχονται εδώ, μένουν στο σπίτι που τους είχαν βρει ο γραμματέας του γαλλικού προξενείου, ο γνωστός του Χιλ. Μένουν εδώ. Ψάχνουν να βρουν, είχε οδηγίες τώρα ο Μπέντον από την Αμερική, θα ανοίξει το σχολείο το γρηγορότερο. Ναι. Ελέγχτε που δεν ήταν αυτό εύκολο. Ναι. Όχι μόνο διότι δεν δινόταν η άδεια από τον Μοχάμετ Άλι, αλλά διότι ήταν το βασικό εμπόδιο του Μητροπολίτη Κρήτης. Ναι. Ο οποίος έστειλε επιστολή στον επίσκοπο Κηδωνίας και του λέει το νου σου μην τυχόν και επιτρέψεις να ανοίξει το σχολείο. Γνώριζαν για τις προθέσεις. Ναι. Μην τυχόν να τους... και ναι. επιτρέψεις να ανοίξει αυτό το ψυχοφθόρο σχολείο που θα καταστρέψει τα παιδιά μας, που και κυρίως μην επιτρέψεις να μπουν στα χέρια των παιδιών η Αγία Γραφή από με τη μετάφραση από τη Βιβλικής Εταιρείας, μεταφρασμένη στα νέα ελληνικά. Πώς ξεπέρασαν λοιπόν? Διαβάζει λοιπόν όσο όφιλε ο επίσκοπος στις εκκλησίες την εντολή, το μήνυμα. Η απειλή ήταν αφορισμός. Εάν τυχόν ο γονιός το πάει το αυτό. Παιδί, Έρχονται λοιπόν αυτοί, ο Μπέντον αρχίζει αμέσως επαφές με τους ντόπιους, γιατί είχε οδηγίες να μην συγκρούεται με κανένα, ακόμα και αν βλέπει να γίνονται, να κυκλοφορούν στον κόσμο δυσιδαιμονίες, προλήψεις. Η εντολή ήταν όχι σαρωτική κριτική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αδελφή Εκκλησία. Mm-hmm. Γιατί βλέπανε διαφορετικά τους καθολικούς. Ήταν πιο συμπαθητοί. Βλέπανε με μεγαλύτερη συμπάθεια, πιο κοντά τους. Δεν υπήρχε το αλάθητο του Πάπα, δεν υπήρχε το ίντεξ, δηλαδή ο κατάλογος με τα απαγορευμένα βιβλία. Θεωρούσαν ότι είναι πιο καλή. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, όταν ήρθε εδώ ο Μπέντον, πήγε και είδε τον επίσκοπο στα Χανιά. Ναι. Και ο επίσκοπος του άνοιξε μια αγκαλιά και του λέει καλώς ήρθες. Αυτά τα λέει ο ίδιος βέβαια ο Μπέντον. Καλώς ήρθες και τα λοιπά, κουβεντιάσανε μαζί. Η άδεια όταν δόθηκε, πώς ξεπεράστηκε το πρόβλημα. Που δεν δινόταν άδεια. Ξεπεράστηκε διότι ο Μεσολάβης, όπως σας είπα, ο πρόξενος. Και είπε δεν μπορεί να περιμένει επάπειρον. Ναι. Ανοίγει το σχολείο.
Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό. Ανοίγει το σχολείο. Ανοίγει το σχολείο το 1837. Υπάρχει τελικά πολύ μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο πολύ να πάει τα παιδιά. Αρχικά πηγαίνουν, και αυτή ήταν η άδεια, Ευρωπαίοι και Έλληνες υπήκοοι. Από το ελληνικό βασίλειο έμποροι κυρίως. Ναι. Ήταν απαγορευμένο για τους Ραγιάδες. Όμως, αν σκεφτεί κανείς από αυτά που διαβάζουμε ότι ο πρώτος που παρακάλεσε τον Ιεραπόστολο, τον Μπέντον, τον διευθυντή της σχολής, ήταν ένας παπάς και του λέει «Σε παρακαλώ πάρε το παιδί μου» και δεν έφευγε. Ναι. Από το... Αντιστρέφεται λοιπόν αυτός ο αρνητισμός. Ναι. Βλέπουμε ένα κλίμα που διαφοροποιείται. Ναι. Γίνεται ένα σχολείο τελικά πολύ σημαντικό. Έτσι δεν είναι. Ήταν πολύ σημαντικό, τώρα δεν λέμε τις λεπτομέρειες, όποιος ενδιαφέρεται θα τα διαβάσει στο βιβλίο. Βεβαίως, το σχολείο είχε πολύ μεγάλη έγκλη και έφτασε να έχει τη χρονιά της ακμής του, που ήταν 1839-1840, 460 μαθητές και μαθήτριες. Πολύ μεγάλος ηλικίας, σε τμήματα νηπιαγωγείων, κορασίων και αρένων. Ηλικίες από 5 μέχρι 8 που ήταν τα νηπιαγωγεία. Τον υπηαγωγείο και από 8 μέχρι 23 που ήταν τα αγόρια. Ναι. Τώρα, και με μαθήματα τώρα φανταζόμαστε τα μαθήματα, που αυτά ήταν τα μαθήματα τώρα, πολύ ιδιαίτερα για την εποχή. Ναι, ναι, θα σας πω, τα μαθήματα τα γράφω βέβαια στο βιβλίο. Το βασικό μάθημα βέβαια ήταν τα θρησκευτικά. Ναι. Εκεί λοιπόν στη σχολή διδάσκονταν ο προτεσταντισμός, δηλαδή όσον αφορά σε αυτό το μάθημα, μιας και το λέτε. Θα σας πω. Πρέπει να υπήρχαν ενοίξεις, έστω. Κοιτάξτε, αυτός ήταν ο στόχος. Το κάνανε όμως με τέτοια... Λεπτότητα. Λεπτότητα, διακριτικότητα και προσοχή, ώστε να μην το καταλαβαίνει ο λαός, ο οποίος ήταν αγράμματος. Δεν ήξερε τώρα τις δογματικές λεπτομέρειες. Το θεωρούσε σαν μια επιπλέον μόρφωση αυτό. Ναι, και δεν μπορούσε να καταλάβει πού είναι το ορθόδοξο και πού είναι το πρωτοσταντικό. Εγώ θα σας πάω λίγο, γιατί θέλω να κερδίσουμε λίγο χρόνο, κυρία Καραθανάση, και γιατί το βιβλίο έχει τόσες πολλές λεπτομέρειες και πληροφορίες που πραγματικά αξίζει κάποιος να το διαβάσει για να τα πάρει όλα αυτά. Εμείς μια πολύ συνοπτική εικόνα δίνουμε. Έχει αυτή την επιτυχία και ενώ θα περίμενε κανείς ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί, ξαφνικά... Διακοπή. Stop. Κλείνει. Μαζεύτε τα και λέτε πίσω, ήκατε. Έτσι. Τους είπα. Βέβαια υπήρχε ένα διάστημα που είχε κάποια προβλήματα το σχολείο με την επανάσταση του 1841 στην Κρήτη. Ναι, ναι. Και το σχολείο έκλεισε για ένα διάστημα, το διάστημα της επανάστασης, γιατί οι Τούρκοι ήτανε... Δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν. Έχουμε βέβαια και το τέλος το... Έχουμε και το τέλος της Αιγυπτιοκρατίας. Ναι, έτσι. Βέβαια. Το 40 μετά το τέλος της Αιγυπτιοκρατίας αρχίζει η Επανάσταση. Ναι. Το 41. Οπότε ήταν πλήγμα για το σχολείο αυτό. Αλλάζουν πάλι τα δεδομένα. Υπάρχει κεφάλαιο σχετικό στο βιβλίο. Αλλά αλλάζει και κάτι άλλο. Ένα δεδομένο πολύ πιο ισχυρό από τα τοπικά μας εμάς. Έτσι δεν είναι? Ναι. Συμβαίνει, έλεγα κάποτε, ότι αυτό που λένε ότι αν μία πεταλούδα πετάξει στον Αμαζόνιο έχει... οι επιπτώσεις θα πάρουν. Ναι. Αυτό ένα γεγονός που συνέβη στην Κίνα... Το 1800 ξεκίνησε το γεγονός αυτό, το 1839 και λίγη το 1842, ένας πόλεμος, έχει επίπτωση στην Κρήτη. Θα μου πείτε τώρα, θα αναρωτηθούμε πώς, είναι πια, επειδή ανοίγει μια νέα περιοχή, έτσι, ένα νέο πεδίο λαμπρό για τους Ιεραποστόλους, το ενδιαφέρον πια... λογικά μετακινείται. Μετατοπίζεται, από αυτή τη γωνιά, βέβαια, ναι, από την Κρήτη που είμαστε εμείς, σε μια πολύ πολύ μεγαλύτερη περιοχή. Ναι, γιατί γίνεται ο πόλεμος, ο πόλεμος του οποίου ο πρώτος, όπως λέγεται, και χάνουν μεταξύ Άγγλων και Κινέζων. Αλλά Άγγλοι και Αμερικανοί, αυτοί οι Προτεστάντες, οι Επισκοπιανοί, όπως σας είπα, ανήκαν στην ίδια... Ναι. Θρησκευτική κοινωνία. Λοιπόν, νικούν οι Άγγλοι και ένας από τους όρους της συνθήκης που υπογράφεται το 1842 είναι η ελευθερία κινήσεων. Γιατί μέχρι τότε ήταν απαγορευμένη η Κίνα. Είχαν έναν Ιεραπόστολο εκτός Κίνας. Ναι. Οπότε αποφασίζουν, στο συνέδριο δηλαδή ληφθεί η απόφαση αυτή, ότι πρέπει να κλείσει ο σταθμός της Κρήτης
να σας πω ότι υπήρχε πάλι οικονομική κρίση εκείνη την εποχή, που έχει ονομαστεί στην ιστορία ως πανικός του 1837, και τα οικονομικά οι εταιροί ήταν καταχρεωμένοι. Έβλεπε ότι 6 χρόνια η σχολή λειτουργήσε με επιτυχία, αλλά επιτυχία στον εκπαιδευτικό τομέα, όχι στο θρησκευτικό. Προσελητισμός δεν υπήρχε. Ναι, ότι τελικά παρά τις προσπάθειες εδώ δεν υπήρχε ανταπόκριση. Δεν υπήρχε, δεν προσελητίστηκε εδώ, τουλάχιστον στην Κρήτη, ούτε ένας. Ναι, είναι και αυτό αξιοσημείωτο. Εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή. Είδαν ότι ξοδεύουν χρήματα χωρίς να επιτυγχάνει το αντικειμενικό σκοπός. Οπότε είπανε ότι τώρα η Κίνα άνοιξε, 300 εκατομμύρια που ήταν τότε, η Εκκλησία μας έχει μεγάλη ευθύνη και ποιος θα πει όχι. Και πρέπει να ρίξουμε και τα συμφέροντα πολύ μεγαλύτερα, πολύ περισσότερα. Ναι. Και έτσι, κυρία Καραθανάση, κλείνει αυτό το κεφάλαιο εδώ. Επιτυχημένο εκπαιδευτικά, αποτυχημένο όμως ιεραποστολικά. Βέβαια, τελείως. Και το δείχνουν αυτό οι απογραφές που γίνονται και το 1858 στα Χανιά. Δεν υπάρχει Προτεστάντης. Βέβαια, να σας πω, επειδή είμαστε στο Ηράκλειο, ναι, ότι έγινε προσπάθεια να ιδρυθεί και σχολή και εδώ και στο Ηράκλειο. Το ζητήσανε κάτι και με επιστολή. Ο Μπέντον ερχόταν να επισκεφτεί εδώ και το Μοχάμετ Άλι. Ήρθε. Ναι, ήρθε έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Ήρθε όταν. Μη σας αγχώνει. Ήρθε στο Ηράκλειο για να υποδεχθεί τον Μοχάμετ Άλι, γυρνώντας από πόλεμο με τη Συρία που είχε. Και ερχόταν να δει τον επίσκοπο, τον αρχιεπίσκοπο, τον Μητροπολίτη, κάθε φορά που άλλαζε. Την πρώτη φορά λοιπόν που ήρθε το 1838, οι κάτοικοι του Ηρακλείου του δώσανε μία επιστολή υπογεγραμμένη από 24 άτομα, αλλά εάν θέλετε, λέει, έχουμε και 500, ναι, ιδρύστε σχολή εδώ, εμείς θα σας στείλουμε τα παιδιά μας και μην ανησυχείτε, και στέλνει μήνυμα ο Μπέντον στην εταιρεία του στην Αμερική. Εδώ στο Ηράκλειο, λέει, είναι καλύτερα, είναι πιο καλά τα σπίτια. Τα Χανιά είναι πιο πολύ ο κόσμος. Έχω βρει και κτίριο κατάλληλο που δεν θέλει και επισκευή κτλ. Και παρακαλώ να μου επιτρέψετε να ιδρύσω εδώ σχολή. Όμως δεν του δόθηκε. Το θεώρησαν μη συνετό βήμα αυτό, γιατί δεν είχαν χρήματα. Σας είπα, ήταν οικονομική κρίση. Να ιδρύσουν. Για να επεκτείνουν τη δράση της σχολής. Και κάπως έτσι δεν έγινε. Δεν έγινε. Ναι. Αλλά ένας δάσκαλος παπάς που έμενε και στο αρχιεπίσκοπο εδώ στην Κρήτη και είδε πώς λειτουργεί η σχολή, ή άκουσε στα Χανιά, του είπε: πάρε με στη σχολή σου και εγώ θα φύγω από εδώ. Αχα. Από τον... Ναι. Είχε λοιπόν τέτοια ανταπόκριση. Τα υπόλοιπα τι και πώς στο βιβλίο σας, κυρία Καραθανάση, το οποίο, επειδή το έχουμε αναφέρει, θα παρουσιαστεί αύριο το απόγευμα εδώ στο Ηράκλειο στις 7, στον κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού. Θα είστε και εσείς, η κυρία Σοφία Κανάκη, η κυρία Μαρία Φραγκιαδάκη. Επίσης θα διαβαστούν αποσπάσματα από τον Κωνσταντίνο Μεταξάκη και τη Ράνια Πλατάκη, σε συντονισμό της εκδήλωσης της Μαρίας Πετινάκη. Εδώ να πω, αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι, για το θεατρικό αναλόγιο, ναι, για τους ηθοποιούς που θα διαβάσουν, που συμμετέχουν. Τα κείμενα που θα ακουστούν αύριο δεν θα είναι κείμενα σχολιασμοί δικοί μου, mm-hmm, αλλά θα είναι κείμενα των προσώπων των ηρώων. Για μένα ήταν ήρωες αυτοί τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο βιβλίο, στην ιστορία αυτή της Αμερικανικής σχολής, mm-hmm, και είναι σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, μιλούν τα ίδια τα πρόσωπα. Mm-hmm. Οπότε από αυτά τα αποσπάσματα θα διαβάσουν. Ναι, θα διαβάσουν αυτά. Θα διαβαστούν αύριο. Πολύ σημαντικό αυτό. Επειδή θα πάτε, φίλες και φίλοι, στον κοινωνικό χώρο, είναι ελεύθερη είσοδος, αλλά μπορείτε να κρατάτε κάτι για να ενισχύσετε τα συσίτια, το λέμε πάντα, μας το λένε και αυτοί, να το προσθέσουμε. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά μιας και πάρτε κάτι ελάχιστο μαζί σας να το κρατάτε. Και κλείνοντας, κυρία Καραθανάση, έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας, αλλά να το πούμε, γιατί δουλεύετε τώρα στην επανέκδοση έργου του Γιώργη Μανουσάκη. Α, ναι.
Να πούμε έστω μία κουβέντα στο κλείσιμο. Βρίσκεται στην τελική διόρθωση ο πρώτος τόμος, τα ποίηματα του Γιώργη Μανουσάκη, τα ποίηματα 1967-2007, οι δημοσιευμένες συλλογές, οι 9 συλλογές που είχε δημοσιεύσει όσο ζούσε. Ένα ενιαίο... Ένα βιβλίο είναι περί 600 περίπου σελίδες. Γιατί υπάρχουν οι συλλογές, είναι μια εισαγωγή δική μου και είναι και σημειώσεις δικές μου πάνω στα βιβλία. Δεν είναι ερμηνευτικές, είναι σημειώσεις πραγματολογικές πιο πολύ θα έλεγα. Ένας σημαντικός ποιητής, αναγνωρισμένος ποιητής και μια ωραία ευκαιρία να υπάρχει συγκεντρωμένο το έργο του. Είναι πολύ σημαντικό. Κυρία Καρθανάση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για το κάλεσμα που μου κάνετε. Μεγάλη μου τιμή. Μας ταξιδέψατε σε άγνωστα ιστορικά στοιχεία, σε μια ιδιαίτερη περίοδο και για το νησί μας, εκείνη της Αιγυπτιοκρατίας. Μάθαμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε και δράσεις που γίνονταν τότε, στην προσπάθεια πάλι ξένων συμφερόντων να αλλάξουν πράγματα συσχετισμοί εις βάρος των αδυνάτων. Και εγώ ταξίδευα 4 χρόνια που το δούλευα. Και εσείς βέβαια. Εμείς ευχόμαστε καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πολύ. Το βιβλίο σας αυτό. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.